Από την Καστοριά το διπορικό συνεχίζεται με επόμενο σταθμό την Κοζάνη. Συνδεόμαστε με την Αφροδίτη Σπηλιώτη. Αφροδίτη, η πόλη με τον ονομαστό Κρόκο, βεβαίως. Ένα προϊόν με πραγματικά τεράστιες δυνατότητες και στο κομμάτι των εξαγωγών. Έτσι ακριβώς, Αντώνη. Εδώ λοιπόν στην Κοζάνη αναδεικνύουμε τον Κρόκο. Είναι το σήμα κατά τεθένα της πόλης, το χρυσάφι της ελληνικής γης που καλλιεργείται για περισσότερα από 400 χρόνια στην περιοχή. Και οι κάτοικοι, αρκετοί κάτοικοι ζουν από αυτό. Εξάγεται τουλάχιστον σε 20 χώρες και χρησιμοποιείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε το εξωτερικό, στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Βεβαίως χρησιμοποιείται στη μαγειρική, στα γλυκά, αλλά και στα ποτά. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, όπου θα σας δείξουμε πώς χρησιμοποιούν τον Κρόκο στα φαγητά, στα επιδόρπια και στα ποτά. Έχουμε ριζότο θαλασσινών και κρυθαρότο με κρόκο, golden burger σε φωλιά κρόκου, γαρίδες σωτέ σε κρόκο, φιλέτο χοιρινό με κρόκο, με σάλτσα και τη σαλάτα Caesars, επίσης με κρόκο. Το επιδόρυπο που είναι ριζόγαλο με κρόκο, αλλά και τα ποτά που είναι το ρόδι, ο χυμός ρόδι με κρόκο, το τσίπουρο της περιοχής που συσκευάζεται εδώ, έχει επίσης κρόκο και το βλέπετε σε κίτρινο χρώμα, αλλά και κρύο παγωμένο τσάι τώρα για την εποχή που έχει γεύση κρόκου. Έτσι πάρα λοιπόν, πολλές οι δυνατότητες στο κομμάτι της μαγειρικής και βεβαίως μένει να το περάσουμε όλο αυτό, να το καταλάβουν και οι ξένοι, γιατί έχει πραγματικά το προϊόν αυτό τεράστιες προοπτικές. Καλή όρεξη να σου ευχηθώ από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ.